Είπα ότι είναι νόμιμο αυτό. Αυτό είναι νόμιμο. Έτσι είπε κυρία Σαγγελέας. Μίλησα με την εισαγγελέα. Η εισαγγελέα είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Έχει γνωμοδοτήσει. Δεν υπάρχει αδίκημα. Ποιο εισαγγελέα, το όνομά του. Το όνομά του, εισαγγελέα. Ποιο είναι, κύριε, και όχι, δεν είμαστε με τι μυστικέ υπηρεσίε. Ο εισαγγελέα είναι δημόσιο πρόσωπο. Ποιο μπορείτε να υποβάλλετε μήνυση. Ποιο εισαγγελέα, το όνομά του, κύριε. Όταν υποβάλλουμε μήνυση, δεν υπάρχει αυτόφορη διαδικασία. Δεν υπάρχει αδίκημα σύμφωνα με την εισαγγελέα. Ποια εισαγγελέα! Το όνομά τη! Και πρέπει να αποφύγετε. Να κάνετε συνήθειε του παράνομου όλου αυτού που δουλεύουν σήμερα. Υπάρχει παρανομία και κάνετε επέμβαση. Η εισαγγελέα εδώ να μα το πει ίδια. Μην προκαλείτε αυτόν τον κόσμο έτσι σε αγανάκτηση. Επενδύτε εδώ στην παρανομία που γίνεται, τη βλέπετε. Επενδύτε. Εδώ έχει σηκωθεί πολυκατοικία χωρίς άδεια δόμησης και σας έφεραν άδεια. Σας έφεραν, καταγγέλουμε. Πάτε, ζητήστε την άδεια, να σας δώσουν την άδεια, να υπάρχει άδεια. Σας έφεραν, συγγνώμη, είστε αστυνομικός. Αν εγώ φτιάξω μια τουαλέτα και σας καταγγείλω και τον αγμό, θα έρθετε να με ζητήσετε άδεια δόμησης. Η κυρία που είναι υπεύθυνη σας έφερε την άδεια δόμησης. Γιατί δεν συλλαμβάνετε. Και εσείς ο ρόλος σας υπάρχει κάποιο άλλο αδίκημα. Μπορείτε να υποβάλλετε μήνυση για να ελεγχθεί. Αδίκημα. Αυτόφορη διαδικασία θέλουμε. Κύριο χωρίς άδεια. Είπα ότι είναι νόμιμο αυτό. Αυτό είναι νόμιμο. Έτσι είπε η κυρία εισαγγελέας. Ποια εισαγγελέα! Ήρθε εδώ να το πει! Το όνομα! Εδώ φέρνει εισαγγελέα! Όνομα! Το όνομά τη! Να δούμε ποια είναι αυτή η νόμη! Όνομα! Δεν υπάρχει όνομα! Πού είστε, ρε! Στο αγγλικό δεν μα νοιάζει η αλληλογραφία!